Πρεμιέρα για την έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης της διαδικασίας του εξοδικαστικού μηχανισμού, η οποία μπαίνει σε λειτουργία, περιλαμβάνοντας και τις αιτήσεις αγροτών για ρύθμιση των χρεών τους. Στον περίπου ένα χρόνο λειτουργίας του εξοδικαστικού μηχανισμού για τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων και τις 20 εβδομάδες για τους ελεύθερους επαγγελματίες, περισσότερες από 32.000 επιχειρήσεις ξεκίνησαν τη διαδικασία ρύθμισης, ενώ περίπου 6.000 πέρασαν επιδειχώς την επιλεξιμότητα και υποβλήθηκαν 1.158 αιτήσεις. Επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες, εντασσόμενοι στον εξοδικαστικό μηχανισμό με αποπληρωμή σε έως και 120 δόσεις. Θα την κάνουν περισσότερο εύκριστη και άρα ευκολότερο να την χρησιμοποιήσουν όλοι οι οφειλέτες που θέλουν να υπαχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Η νέα πλατφόρμα θα περιλαμβάνει νέες αιτήσεις με δυνατότητα υποβολής από αγρότες, κριτήρια υπαγωγής οφειλετών με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2017, αλλά και οφειλές προς ρύθμιση που βεβαιώθηκαν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2017. Επίσης, θα γίνονται αιτήσεις σε προσωρινή αποθήκευση και αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί οριστικά. Η απλοποίηση της διαδικασίας για την υπαγωγή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ήταν ένα πάγιο αίτημα ελεύθερων επαγγελματιών, δικηγόρων και οικονομολόγων. Σε σχέση με τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση, οι ελεύθεροι επαγγελματίες επισημαίνουν ότι αν δεν υπήρχε όρος μίας τουλάχιστον κερδοφόρας χρήσης τα 3 τελευταία χρόνια, θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτήν περισσότεροι. Θα αυτοματοποιηθούν μάλιστα περισσότερο τα μέτρα. Οι όροι οι οποίοι χρειάζονται για να μπει κάποιος στον εξοδικαστικό θέλουν μία κερδοφόρα χρήση στα 3 τελευταία χρόνια. Εμείς είπαμε να μην υπάρχει καμία κερδοφόρα χρήση. Αν θα ευνοήσει τους αγρότες, αυτό που ουσιαστικά θα τους δώσει είναι τι? Μία φορολογική ενημερότητα και μία παράταση στις πληρωμές των χρεών τους. Από τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής, οι 803 αφορούν σε διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές και οι 335 σε διμερή διαπραγμάτευση. Έχουμε μια σημαντική απλοποίηση, διότι πάρα πολλά δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητηθούν από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα αναζητούνται αυτόματα, δηλαδή από κάθε ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δημοσίου, και αυτό θα απλοποιήσει αρκετά τη διαδικασία. Με τη διεύθυνση και την ένταξη και άλλων κατηγοριών όπως των αγροτών, σαφώς είναι ένα θετικό βήμα. Είναι η κανονική διαδικασία του 44-69 για τις επιχειρήσεις. Μετά είναι η απλοποιημένη διαδικασία για αυτές που έχουν από 20 έως 50.000 οφειλές. Και μετά είναι οι δύο υπουργικές αποφάσεις έως 50.000 ευρώ για χρέη προς το δημόσιο και 50.000 προς ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό τώρα διευρύνεται και πάει σε 125.000. Τα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής αφορούν στοιχεία που ανακτώνται αυτόματα από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης, αλλά και από το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, καθώς και έγγραφα που μεταφορτώνονται από τον οφειλέτη απευθείας στο σύστημα.